Τηλεφωνική γραμμή στις Βρυξέλλες είναι ο κύριος Σκυλακάκης. Καλή σας μέρα, κύριε Σκυλακάκη. Το ορθότερο είναι τον νυν ευρωβουλευτή πρώην της Νέας Δημοκρατίας. Α, τώρα μας βάζετε έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί δεν παραιτήθηκατε? Καλημέρα, καλημέρα. Την έδρα, γιατί εκεί μπαίνετε με ηγεσία τοποθετεί, ας πούμε, τους ευρωβουλευτές. Δεν υπάρχει ψήφος. Εγώ νόμιζα ότι ψηφίσαμε στις ευρωεκλογές τον περασμένο Ιούνιο. Ψηφίσαμε ότι... το κόμμα, δεν ψηφίσαμε ευρωβουλευτές. Θέλετε να πείτε ότι στο ψηφοδέλτιο δεν υπήρχαν πρόσωπα, ήταν μόνο το κόμμα. Υπήρχαν πρόσωπα, αλλά υπήρχε και μία σειρά κατάταξης. Λέω τώρα τα επιχειρήματα από τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε. Το ξέρω, γι' αυτό και θα απαντώ. Να σας πω, στις εκλογές οι ψηφοφόροι λαμβάνουν υπόψη τους και το κόμμα και τους υποψηφίους. Mm-hmm. Και το σημαντικότερο είναι ότι γίνονται οι εκλογές με βάση ευρωπαϊκές συνθήκες που λένε το εξής, ότι οι εκλεγόμενοι θα ασκούν ελεύθερα τα καθήκοντά τους χωρίς να δεσμεύονται από εντολές οποιουδήποτε. Έτσι το λένε. Mm-hmm. Και ως ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τη χώρα τους και όχι τα κόμματα από τα οποία προήλθαν. Και όταν τίθεται θέμα μεταξύ εθνικού συμφέροντος και κομματικού συμφέροντος, οφείλουν να ακολουθούν το εθνικό συμφέρον. Το άκουσα που το είπατε και χθες το βράδυ αυτό. Δηλαδή, επί της ουσίας εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς προτάσει το κομματικό συμφέρον έναντι του εθνικού? Αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτή τη στιγμή... δεν θέλω να καταλογίσω κίνητρα. Ξέρετε, η συζήτηση με τα κίνητρα είναι περίεργο πράγμα και πάντως δεν είσαι στο μυαλό του άλλου για να ξέρεις γιατί εσείς το κάνεις. Εσείς τι βλέπετε? Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι εάν πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση, παράδειγμα μηδενισμός του ελλείμματος στο 2011 χωρίς επιπλέον θυσίες, και εγκαταλείψει την προσπάθεια που είναι δύσκολη, επώδυνη, σχεδόν πάρα πολύ σκληρή σε πολλές πλευρές, ιδίως για πάρα πολλούς ανθρώπους, τότε θα υποστούμε οικονομική καταστροφή. Αυτό θα βλάψει το εθνικό συμφέρον με πάρα πολλούς τρόπους, στην εθνική άμυνα, στη λειτουργία του κράτους, στο τραπεζικό σύστημα, στην κοινωνική συνοχή, και αυτό είναι εθνικό συμφέρον. Όπως το περιγράφετε όμως, είναι σαν να λέτε ότι ο κύριος Σαμαράς με αυτό που είπε πάει να ξεγελάσει τον ελληνικό λαό. Είπα ότι ο κύριος Παπανδρέου στην έκθεση πέρσι, όταν είπε υπάρχουν λεφτά, έκανε ένα τραγικό λάθος. Και ορθώς ο κύριος Σαμαράς το επισήμανε. Διότι δεν, το έκανε βεβαίως για να πάρει μερικές έδρες παραπάνω. Όταν όμως έγιναν οι εκλογές, δεν μπορούσε να πάρει τα μέτρα ακριβώς επειδή είχε πει ότι υπάρχουν λεφτά. Και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Ο κύριος Σαμαράς, δυστυχώς, ενώ έκανε ορθή κριτική στον κύριο Παπανδρέου, επανέλαβε το ίδιο ακριβώς λάθος. Είπε δηλαδή, υπό χειρότερες συνθήκες, πολύ δραματικότερες, υπάρχουν λεφτά. Με τον άλλο τρόπο. Ότι μπορώ να σας τα βρω εγώ τα λεφτά για να κρίσω τα ελλείμματα χωρίς θυσίες. Κύριε Σκυλακάκη, έτσι όπως τα βλέπετε τα πράγματα, και μια και έχουμε σταθεί στο θέμα της οικονομίας και της κατάστασης όπως είναι στη χώρα μας, λέμε ότι το 2013 μπορεί να. Δεν ξέρω τι να το μηδενίσουμε, τι θα κάνουμε το ελλείμμα. Αλλά το 13, λέγω για το 2013, δεν λέω για το 2011. Εσείς τι λέτε, ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα ότι μπορεί να πάμε και μέχρι το 20, ας πούμε, με το μνημόνιο? Εγώ λέω ότι τα πράγματα είναι απλά. Μαγική λύση δεν υπάρχει. Η γνώμη μου είναι ότι έχουμε δανειστεί ήδη υπερβολικά. Ότι το κράτος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ότι τη λύση του προβλήματος βρίσκεται σε μείωση του κράτους. Και όχι σε πρόστα βάρη στον ιδιωτικό τομέα, φορολογικά ή άλλα. Εκεί συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά σε σχέση με τους φόρους και τις εισφορές, με τον αστερίσκο ότι ταυτόχρονα πρέπει να λες ποιες δαπάνες και ποιες απολαβές θα κόψεις. Δεν γίνεται να έχεις και την πιτάκοπη και το σκύλο χορτάτο. Και με αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαμε να πάμε πιο γρήγορα αν το πολιτικό σύστημα έπαιρνε το κόστος του να πάμε πιο γρήγορα. Δηλαδή έκανε μεγαλύτερες περικοπές δαπανών, το οποίο θα είχε μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Περισσότερες θυσίες, δηλαδή τέλος πάντων να χυθεί περισσότερο αίμα. Ναι, και πιστεύω ότι αυτή και είναι μια αντιδημοφιλής ρίση αυτή που θα πω, αυτή είναι η σωστή λύση. Διότι ό,τι και να κάνουμε, αυτές θα τις κόψουμε τις δαπάνες. Εάν τις κόψουμε γρήγορα... Το θέμα είναι αν θα τις κόψουμε γρήγορα ή σιγά-σιγά. Ή σιγά-σιγά. Αν τις κόψουμε γρήγορα, θα βγούμε γρήγορα. Αν τις κόψουμε σιγά-σιγά, έχουμε δύο κινδύνους. Πρώτα να μην βγούμε γρήγορα και δεύτερα να μην βγούμε καθόλου. Και υπάρχει κι άλλος κίνδυνος όμως με αυτό που λέτε, ότι αν κοπούνε γρήγορα ή... Να κοπούνε οι δαπάνες και να μην υπάρχουν άνθρωποι. Να μην υπάρχουν άνθρωποι. Ακούστε,
οι Έλληνες ζούσαν πέρσι με 30 δις παραπάνω από ό,τι παρήγαγαν. Νέος δανεισμός. Φέτος ζούμε με 20 δις παραπάνω, δηλαδή 6.500 ευρώ ανά οικογένεια. Χρωστάμε ήδη 300 δις ευρώ, δηλαδή 100.000 ευρώ ανά οικογένεια, δηλαδή κάθε οικογένεια ένα σπίτι σε μια συνοικία της Αθήνας 80 τετραγωνικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε από το 2000 μέχρι τώρα αυξήσει την ιδιοκατοίκηση από το 1,4 σπίτια ανά οικογένεια στα 2 σπίτια ανά οικογένεια. Εκεί πήγαν τα λεφτά. Σε μεγάλο βαθμό και σε διορισμούς και σε ρουσφέτια και σε συντεχνιακές ρυθμίσεις. Αλλά πήγαν και εκεί. Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε εάν συνεχίσουμε να δανειζόμαστε. Δεν είμαστε φτωχοί, δεν είμαστε Αργεντινοί. Η Αργεντινή όταν συνέβη η ιστορία είχε 8.500 δολάρια κατά κεφαλήν εισόδημα. Και έπεσε δραματικά το εισόδημά της και έπεσε στα 7.000 δολάρια με την καταστροφή. Εμείς έχουμε 30.000 δολάρια κατά κεφαλήν εισόδημα όταν συνέβη η υπόθεση και μπορεί να πέσουμε στα 24. Εάν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και φροντίσουμε τους αδυνάτους και δεν βγάζουμε ένα στο μάτι του άλλου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, μπορούμε να πάρουμε αυτό το κόστος και μέχρι να προχωρήσουμε μπροστά. Μέχρι πότε αυτό? Μέχρι που να ζήσουμε βάσει τις δυνάμεις μας και λίγο πιο κάτω, με την έννοια ότι πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουμε και τα χρέη. Μαθητικέ Συλλαγκάκη, να ρωτήσω κάτι. Χθες που κάνατε αυτές τις δηλώσεις, δεν ξέρατε ότι την επόμενη στιγμή θα σας πάρουν το κεφάλι? Την επόμενη στιγμή μου φαινόταν μάλλον απίθανο, γιατί βρίσκω ότι είναι πολιτικό σφάλμα αυτό το οποίο συνέβη, ακόμη και αν το. Καλά, τώρα το περιμένατε δηλαδή μετά από μια-δυο μέρες, αυτό εννοείται. Δεν ήξερα πώς αντιδρούσε η ηγεσία όταν θα παρουσίαζα τις θέσεις μου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είσαστε δηλαδή, είχατε αποφασίσει. Είχατε προαναγγείλει, το είχε προαναγγείλει. Το είχε προαναγγείλει. Το είπα και πιστεύω ότι μάλλον γι' αυτό διαγράφει, όχι για τις θέσεις, για να μην το να πω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Πάντως, ξέρατε ότι κάνοντας αυτές τις δηλώσεις θα σας πάρουν το κεφάλι? Όχι, ήξερα ασφαλώς ότι δεν είναι ευχάριστες αυτές οι δηλώσεις, δεν έχω γνώση του τι λέω, αλλά είχα την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αρχίσει να κινείται το κόμμα προς μια πιο λογική κατεύθυνση, όχι να εγκαταλείψει τελείως την στάση του, αλλά πιεζόμενο να αρχίσει να τοποθετείται με τρόπο που να εγκαταλείπει αυτό την ακραία τοποθέτηση που δεν εδράζεται καθόλου στην πραγματικότητα. Αυτό που λέτε ήταν η ελπίδα. Αν καταλαβαίνω καλά, όμως το κύριο σκέλος, το κύριο μέρος ήταν ότι μπορεί και να βρεθώ έξω από το κόμμα. Ναι, αυτό ήταν μια πιθανότητα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι είχατε πάρει και τις αποφάσεις σας όμως για το τι θα κάνετε από εκεί και πέρα. Όταν κάποιος λέει θα κάνω μια δήλωση για να βρεθώ εκτός κόμματος, σημαίνει ότι ξέρω ότι και η επόμενη κίνησή μου θα είναι αυτή. Αυτή η κίνηση τι είναι? Δεν είχα πάρει τις αποφάσεις ότι θα κάνω την επόμενη μέρα, γιατί αν το έκανα αυτό θα δεν επρόκειτο να μιλήσω για οτιδήποτε. Οι αποφάσεις επόμενης μέρας, όταν κάνεις μια ισχυρή πολιτική τοποθέτηση, πρέπει να μην τη σκέπτεσαι. Είτε ότι άλλως είναι μια μοναχική απόφαση το να βγεις και να στηρίξεις μια θέση αντιδημοφιλή και απέναντι σε αυτά που λέγονται από την ηγεσία. Ξέρω ότι θα υφιστάμειν επιθέσεις, όπως και όντως γίνεται. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα θα το δούμε. Μάλλον θα επιδιώξω να μείνω στο Λαϊκό Κόμμα. Αυτό μπορώ να σας το πω. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ να ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.